Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Χρύσα Παπαδοπούλου, συνήγορο της οικογένειας Φύσα. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Αύριο ανακοινώνονται τα ελαφρυντικά για τους καταδικαστέντες που θα κρίνουν και το εύρος, το ταβάνι, να το πω έτσι, των ποινών. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αναγνωριστούν σε κάποιους ελαφρυντικά, για παράδειγμα, σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για κακούργημα? Κοιτάξτε, έχουν καταδικαστεί 43 άτομα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και 7 άτομα ως διευθυντές της οργάνωσης αυτής. Όπως σε κάθε δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να αιτούνται ελαφρυντικά και όπως σε κάθε δικαστήριο υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστούν κάποια ελαφρυντικά σε κάποιους από τους κατηγορούμενους. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την απόφαση. Θα αναμένουμε κι εμείς όπως όλη την αυριανή απόφαση του δικαστηρίου. Είναι πιθανές και αναστολές? Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρη και από το αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά ή όχι. Γιατί αν αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά, τότε όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ λίγο πριν, το πλαίσιο της ποινής μειώνεται. Οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολο για τους κατηγορούμενους να ζητήσουν και να πετύχουν την αναστολή της εκτέλεσης στην ποινή τους. Ωστόσο και αυτό μένει να το δούμε και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Πώς βλέπετε την προαναγγελία του Γιάννη Λαγού ότι αύριο θα βρεθεί στο δικαστήριο, κάτι που δεν είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια παρά μόνο την ημέρα της απολογίας του? Ναι, κοιτάξτε, εμείς οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής και όλο το αντιφασιστικό κίνημα ήταν στη δίκη αυτή από την πρώτη μέρα και για 5,5 χρόνια ήμασταν εκεί κάθε μέρα στο δικαστήριο. Άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι απουσίαζαν από το δικαστήριο και μιλάω για την ηγεσία βέβαια της Χρυσής Αυγής. Και βέβαια έχει κάθε δικαίωμα να προσέλθει στο δικαστήριο και θα αναμένουμε, αν τελικά γίνει αυτό, την άφηξή του μετά από 5,5 χρόνια. Ποιες ποινές θα ικανοποιούσαν την οικογένεια με δεδομένο ότι με άλλο πλαίσιο ποινών ίσχυε όταν ξεκίνησε η δίκη και με άλλο ποινικό κώδικα θα αποδοθούν οι ποινές? Ναι. Με βάση τις αλλαγές στον καινούριο ποινικό κώδικα, το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθειρξης είναι τα 15 έτη για όλα τα αδικήματα. Ενώ δηλαδή παλαιότερα ήταν τα 20 έτη, πλέον είναι τα 15. Οπότε και για το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, το ανώτατο όριο ποινής είναι τα 15 έτη κάθειρξης. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τώρα για την οικογένεια του Παύλου Φύσα, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αυτό που θα ήθελαν θα ήταν να είχαν το γιο τους πίσω και να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Όπως κάθε δεδομένου οικογένεια, ότι αυτό ναι, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που επιθυμούν είναι μια δίκαιη και ανάλογη τιμωρία με τη βαρύτητα του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα αδίκημα πολύ σοβαρό η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και ότι δεν είναι μια απλή εγκληματική συνηθισμένη οργάνωση. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία εκμεταλλεύτηκε για τα προνόμια της δημοκρατίας, ενδύθηκε το μανδύα του πολιτικού κόμματος για να έχει περισσότερη ελευθερία στην άσκηση της εγκληματικής της δράσης. Μάλιστα. Κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.